Έχω την εντύπωση ότι το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Και θα εξηγήσω τι εννοώ δεν είναι καλό. Αν η κανονικότητα είναι να ξαναγυρίσουμε μετά από την περιπέτεια της κρίσης 10 χρόνια σε ένα δίπολο που αθροίζουν και τα δύο μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή, τα λεγόμενα και κόμματα εναλλασσόμενα της εξουσίας, σε ένα 70% παγιωμένο, είναι ένα πισωγύρισμα. Εκ των πραγμάτων είναι πισωγύρισμα. Αν σκεφτεί κανένας ότι αυτά τα δύο κόμματα στην πραγματικότητα έχουν διεκπεραιώσει και το τελευταίο αντιλαϊκό μέτρο μέσα στην κρίση είναι βάση. Καλησπέρα. Τώρα θα μιλήσει ο Αλέξης σε λίγο. Ικανοποιημένοι ωστόσο. Θα επιστρέψουμε ακόμα πιο δυνατή. Κύριο Τσακαλώτος, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ δυναμικός. Λοιπόν, αν βάλουμε τώρα ότι αυτά τα δύο κόμματα μέχρι σήμερα, πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο, πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίστη στο ΝΑΤΟ. Και βάλτε στο μυαλό σας ότι σήμερα, δεν ξέρω, η Αγία Κυριακή βοήθησε τους δύο Κυριάκους. Έτσι, που συμμετέχουν στο. Τον κύριο Βελόπουλο, δεν ξέρω. Τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Μητσοτάκη. Για να στιευτώ λίγο, γιατί πρέπει να στιευτώ λίγο. Δεν μπορώ να κατανοήσω ορισμένα πράγματα. Το μόνο που μπορώ να κατανοήσω και να συγχαρώ τον ελληνικό λαό είναι αν κρατήσει τη Χρυσή Αυγή πριν τη στείλει στη φυλακή έξω από τη Βουλή. Άρα είστε ικανοποιημένοι για το γεγονός του κ. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν είμαι ικανοποιημένη. Περίμενα να είναι καλύτερο και μάλιστα σοβαρά καλύτερο. Και είχαμε και ενδείξεις με το άνοιγμα που κάναμε. Όταν ο ελληνικός λαός αποφασίζει λοιπόν να βάλει στη Βουλή τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Βελόπουλο, επαναλαμβάνει το δίπολο με μια καινούργια μορφή και με μια αναλλαγή στην εξουσία. Τι μπορεί να αλλάξει για τη ζωή του ελληνικού λαού? Απολύτως τίποτα σε ό,τι αφορά την ουσία των προβλημάτων και κυρίως στην καταπτώηση του ηθικού του λαϊκού κινήματος και των αγώνων. Αυτή τη στιγμή παγιώνεται μια συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία έχει πάλι δύο κόμματα να εναλλάσσονται στην εξουσία. Αυτό που σας θυμίζω από το 12 και μετά, τότε εμείς κρατήσαμε τις δυνάμεις κάτω από αυτές τις συνθήκες, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι πραγματικά θετικό. Όμως δεν αρκεί. Και δεν αρκεί γιατί υπάρχουν αγώνες μπροστά. Από την ώρα που αυτό που θεωρήθηκε ότι ήταν ανατροπή μείζων, μείζων ανατροπή και θα πηγαίναμε σε κάτι και ήταν ψέματα, ήταν αυταπάτες, ήταν αποδεδειγμένα με ακούλπα. Ήταν πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο, τέταρτο επιτήρηση, 99 χρόνια υποθήκευση του εθνικού πλούτου, εξόφληση των χρεών το 2070 και πάλι διαπραγμάτευση φτούχη από την αρχή για το εργατικό κίνημα. Αν ο κατώτατος είπε ο κατώτατος, όχι ακριβώς κατώτατος, οι ελεύθερες συμβάσεις είναι ελεύθερες συμβάσεις με την κυβέρνηση να ορίζει από πού ξεκινάς. Ο νόμος και τάξη και ασφάλεια να φεύγει από τα χέρια της Χρυσής Αυγής ως τάχα μου δήθεν μόνο από εκεί τάγματα εφόδου και να μετατρέπεται σε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή δεν ωφελεί τον τόπο. Δεν ωφελεί τον τόπο αν σκεφτείτε ότι ο Ερντογάν είναι ο πρώτος ο οποίος τηλεφώνησε στον κύριο Μητσοτάκη να τον σιγαρεί, είναι σύμμαχός μας μέσα στο ΝΑΤΟ και σήμερα που είναι μέρα εκλογών, κρατήστε το καλά, γίνονται ασκήσεις με πραγματικά πειρά στα διεθνή ύδατα, στις παρυφές των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Καστελόριζο. Επομένως, πείτε μου πού μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό είναι θετικό αποτέλεσμα πλην δύο πραγμάτων. Ένα, πήγε ο κόσμος και ψήφισε κάτω από εξαιρετικά δυσάρεστες συνθήκες, με τη ζέστη, με τις προηγούμενες εκλογές και με την κούρασή του. Είναι νίκη των αρχηγικών κομμάτων. Είναι νίκη του κυρίου Μητσοτάκη και είναι και νίκη του κυρίου Τσίπρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και νίκη για τον ελληνικό λαό. Θα εισπράξουν λοιπόν αυτή τη στιγμή την χαρά του ο καθένας με βάση τους στόχους του, αλλά η υποχώρηση του κινήματος εμάς θα μας υποχρεώνει να κάνουμε αυτό που κάναμε πριν, θα το κάνουμε και τώρα. Ήταν 5,3, την 23. Τις ψήφους που μας δώσανε και ήμασταν και ανοιχτοί, ήρθαν και άνθρωποι και από άλλα κόμματα, έγιναν ανοίγματα, αν δει κάποιος τα ψηφοδέλτιά μας, ήταν άνθρωποι αγωνιστές, ο καθένας στο χώρο του και στον τρόπο του, εμείς αυτές τις ψήφους όπως τις είχαμε υποσχεθεί θα τις ξαναγυρίσουμε εκεί που πρέπει, στα γραφεία, στα εργοστάσια, στις κινήσεις, στα χωράφια, στους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να αγωνιστούν για να δουν μια πραγματικά καλύτερη μέρα και όχι μια ευημερία αριθμών, ευημερία συγχαρητηρίων από το εξωτερικό. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή τα συγχαρητήρια που πέφτουν στο εξωτερικό είναι ίδια με τα συγχαρητήρια που εισέπρατε ο κύριος Τσίπρας είτε από το ΣΕΒ είτε από τους ξένους τους οποίους έβριζε ο Βορφέξ και η παρέα του σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα για το πόσα πετύχανε υπέρ των
κεφαλαιούχων, αυτών που μας δάνεισαν τα χρήματα, αυτών που έχουν την επιτήρηση και για την ανάσα του κόσμου, για την ανάσα. Αύριο λοιπόν, την ώρα που θα ορκίζεται ο κύριος Μητσοτάκης και θα φτιάξει την καινούργια του κυβέρνηση, θα συνεδριάσει το Eurogroup για να μας βάλει τα επόμενα δεσμά έτσι. Με το δίλημα λοιπόν, ή θα ξαναβγούμε στον δρόμο του αγώνα ή θα μείνουμε πίσω και θα καθίσουμε να ιτηθούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Λένε τα άλογα τα σκοτώνω όταν γεράσουν. Mm-hmm. Κλείνω. Το κουκού έχει 100 χρόνια. Εξακολουθεί να παραμένει άλογο το οποίο τερματίζει σε οποιοδήποτε αστικό υποδρόμιο και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Λάμπει ενδεχομένως από τον ιδρώτα, αλλά δεν το καβαλάει κανένας άλλος αναβάτης εκτός από τον ελληνικό λαό. Κατά αυτήν την έννοια, μια χαρά τερματίσαμε εκεί που τερματίσαμε και πάμε για άλλα. Έρχονται και άλλοι αγώνες και είναι μπροστά.